Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή να γίνει άνθρωπος, να ταπεινωθεί δηλαδή έως εδάφους, και όχι μόνο άνθρωπος, αλλά και να ταπεινώσει τον εαυτό του μέχρι θανάτου, μέχρι το τέλος θανάτου δε σταυρού. Όμως δεν ξέρουν ότι ο Ιησούς Χριστός εθανατώθη για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός καθόταν επάνω στο σταυρό γιατί εκείνη την ώρα εβάσταζε τις αμαρτίες και τις ασθένειές μας. Αυτός λέει ταλαιπωρήθηκε για τις αμαρτίες μας, για τις παραβάνσεις μας. Ταλαιπωρία ο Κύριος. Οι στρατιώτες πλέξανε, λέει, ένα στέφανο, εξακανθών ένα στεφάνι από αγκάθια και το φορέσανε στο κεφάλι του Κυρίου. Τον ενέβησαν ένα ημάτιον πορφυρούν, του δώσαν ένα ξύλο εκεί να κρατάει σαν σκύπτρο και άρχισαν να τον εκοροϊδεύουνε φωνάζοντας «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Τον εμαστιγώσανε, του φορέσανε το αγκάθινο στεφάνι, τον εχαστουκίσανε, τον εκοροϊδεύανε και ενώ τον χαστουκίζανε φωνάζανε «Πες ποιος είναι αυτός που σε χαστούκησε, προφήτεψε λοιπόν». Ταλαιπωρείται, αλλά ένα λόγο δεν λέει ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού λέει «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει και Πάσχων δεν υπήλει, παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως». Είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, διότι απέθανε για τις αμαρτίες ημών κατά τας γραφάς και ανέστη για τη δικαίωση ημών κατά τας γραφάς και είναι στα δεξιά του Θεού ανελήφθη εν δόξη και μεσητεύει για μας σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε επειδή είμαστε δίκαιοι, πέθανε επειδή είμαστε αμαρτωλοί και υβριστέ του προσώπου του. Ενώ ακόμα είμαστε αμαρτωλοί, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Είμαστε ελευθέρωσοι και μας έσωσε. Γιατί αγάπησε τόσο πολύ εσέ και με. Στο δρόμο via Dolorosa έτσι του πόνου που οδηγεί στον Γολγοθά. Είναι εκείνος ο οποίος αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Θέλει σήμερα να δεχθείς την αγάπη Του. Θέλει σήμερα να δεχθείς το κάλεσμά Του. Θέλει σήμερα να Του πεις «Ναι Κύριε Ιησού, θέλω να Σε ακολουθήσω».